σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με την αγαπημένη μας Ευαγγελία Γιουμπάκη, την πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου Κριτών Θεσσαλονίκη στα Αγρίμια. Πόσες φορές τα έχουμε πει, πόσες φορές μας έχει μεταφέρει αυτή τη λεβεντιά εκεί των Κρητικών της Θεσσαλονίκης και έτσι ξεκινάμε την εκπομπή της Τετάρτης. Την καλησπέρα μας, κυρία Γιουμπάκη. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα στους ακροατές, σε εσάς, στους τηλεθεατές, σε όλη την Κρήτη. Βλέπω εκεί χαμογελαστούς τους κριτικούς της Θεσσαλονίκης. Η εκπρόσωπος εκεί είναι χαμογελαστή. Πάντα. Πού βρίσκεστε, Αριστοτέλους? Είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους. Είμαστε εδώ μπροστά στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο που σε λίγη ώρα ο Δήμαρχος ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας θα το ανάψει. Γιορτινό το κλίμα, εορταστική ατμόσφαιρα και ό,τι καλύτερο για τις Άγιες Μέρες που θα διανύσουμε. Μάλιστα. Έχει και καλό καιρό αυτές τις ημέρες, παρά το κρύο γενικά. Ναι, πράγματι. Έχουμε καλό καιρό. Τώρα λιγάκι έκανε ένα ψηλό βροχό, αλλά εντάξει, θα βοηθήσει για να γίνει η γιορτή εδώ. Εν τω μεταξύ, η συμμετοχή εκεί των κριτικών σε όλες τις εκδηλώσεις της πόλεως και της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου γενικότερα είναι έντονη. Συμμετέχετε. Αν μας καλέσουν, συμμετέχουμε. Α, είναι και η μομφή τώρα αυτή. Δεν δέχεστε προσκλήσεις, δηλαδή. Δεν κανένα σύλλογος. Μάλιστα. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι. Κρυμμένα, για να πούμε και την αλήθεια, δεν έχει χορευτικά συγκροτήματα και συλλόγους, απλά κάνουμε συναυλίες. Κατά τη διάρκεια των γιορτών θα κατέβετε Κρήτη ή θα παραμείνετε Θεσσαλονίκη και τι θα πράξουν και τα περισσότερα όχι, μέλη του συλλόγου? Έρχομαι. Κατεβαίνετε δηλαδή εσείς? Θα κατεβώ. 20 του μηνός θα είμαι κάτω. Α, μάλιστα. Κυρία Γιουμπάκη, υπάρχει κάποια εκδήλωση που θέλετε να γνωστοποιήσουμε μέσω της εκπομπής που θα πραγματοποιήσει ο Κρητικός Σύλλογος εκεί στη Θεσσαλονίκη? Και μετά την εορταστική περίοδο, κάτι το οποίο προγραμματίζεται. Για τις γιορτές, τώρα, αυτή την κυρία του μηνός, θα παρακολουθούμε τα μέλη, το παραγωγείο, η αλήθεια, για το μαθητικό, και θα μας ζητούμε εδώ σε ένα δικό μας κατάδικο με τα παιδάκια από το μοχό ημαστείου και είναι μια ευκαιρία να πιούμε την παραγωγή μας, να πιούμε το προσώπι μας. Κυρία Γιουμπάκη, θα τα πούμε και στο τρίτο μέρος της εκπομπής, κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Βάζουμε μία άνω τελεία και επιστρέφουμε σε μία ώρα περίπου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και πάλι. Φωτίστηκε το δέντρο? Εδώ είμαστε, όχι ακόμα, πιστεύω σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουν. Κάνει ένα χαιρετισμό τώρα ο Δήμαρχος, ναι. Οπότε πιστεύω σε λίγο. Πάντως έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Α, τώρα. Τώρα, δύο λεπτά. Να... Λοιπόν, θα το επιχειρήσουμε, θα το βρούμε. Αξίζει η προσπάθεια. Η κυρία Γιουμπάκη εκεί έχει παραμείνει για ένα δίωρο στο σημείο. Μιλάει η οθόνη. Ακριβώς, θα το βρούμε. Και βλέπουμε και τα πυροτεχνήματα. Ξέρετε, είναι πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα της επικοινωνίας που έχουμε εκεί με τους κριτικούς. Ακριβώς. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία και ειρήνη. Κυρία Γιουμπάκη, να είστε καλά, να παραμείνει λίγο εκεί η οθόνη. Ακριβώς, για λίγα δευτερόλεπτα. Ξέρετε ότι μεταφέρουμε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί βέβαια και έχει απλωθεί σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Έχουμε συνδεθεί σε περιοχές όπως είναι το τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Ιερά Πέτρα, η Σιτία. Δεν ξέρετε πόσο όμορφο είναι
που δεχόμαστε καθημερινά. Θεοδόρα, ας βλέπουμε λίγο από πίσω και το πλάνο. Δεχόμαστε μηνύματα από κριτικούς, πραγματικά το τονίζω σε κάθε εκπομπή, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Κρήτης για τους δικούς τους επαγγελματικούς, οικογενειακούς λόγους και μας ζητούν, είμαστε κι εμείς εδώ. Θα βρεθούμε σήμερα στη φωταγώγηση του Δένδρου, στη Σύρο, στη Λέσβο, στη Θεσσαλονίκη. Σας παρακαλούμε, πάμε να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση, να επικοινωνήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και πραγματικά αυτή η πόρτα της εκπομπής ήταν, είναι και θα παραμείνει ανοιχτή.